Βρελέ. Τραμπαλάκα, ξέρεις τι τρώνε αρχίδι. Ε, αρχίδι. Πατάτες τρώνε πατάτα. Δεν τρώνε πατάτα, μαλακίες τρώνε. Ε, πατάτα είναι την άλλη μέρα. Θα τη φας στο φούρνο, θα τη φας έτσι. Όπως τώρα, σε σάγανε εδώ, ωραία. Ναι. Έτσι έγινε κοστά. Όπως θα λες αγόρι μου, τι θα έχεις παλέσει. Παλέγονται οι πατάτες. Μία εδώ ήταν τέσσερι, ήταν τέσσερι σε ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα και μου λέει «Φέρε μου τρεις πατάτες». Πώς βάλω ρε μαλάκα, για το παγκούδι. Μαλάκα. Φέρε μου τρεις πατάτες. Αρχίδι. Και μετά παίρνει παραγγελία της ώρας και μετά μου λέει «Γράφω να τον πάμε μετά στο Γιαννόπουλο». Με τι έρχεται το, αυτό λέω με λαχανικά γερίδι. Βαλέ μου πατάτε. Και αυτά που γίνονται, για το πλού. Παντού ρε γίνονται, έλα τώρα. Και η πατάτα. Έλα τώρα. Πρέπει να αλλάξουμε από το. Η πατάτα τηγανητή είναι καλή. Ότι έτσι. Ελαιόλαδο. Αντί τηγανίζει όπως είναι ο. Ελαιόλαδο με αγωνία. Άλλο η γιαγιά μας. Πριν 30 χρόνια που την τρώγαμε και λέγαμε γαμό τις πατάτες. Λέτε τώρα πώς τη φτιάχνει η μάνα σου. Με ηλίο, λέω, ναι. Όχι η μάνα σου, άλλο η μάνα σου. Και η μάνα σου, με λάδι. Άλλο αυτό, ναι. Εδώ έφτιαξε, αλλά στο εστιατόριο πώς αυτό κάνει. Ο Φώτης έφτιαξε προχτές τις πατάτες περίφημες. Ναι, γιατί ήταν με λάδι. Αυτό λέω, στο εστιατόριο λέει, βάλε πατάτες. Ρε μαλάκα με τι θα τις φάτε τις πατάτες, πατάτες. Πώς το λέει? Αυτό το βάλε παράδειγμα, πες μου αύριο. Έχει το λάδι, έχει τηγανίσει το λάδι, 200 κιλά πατάτα. Και βάζουν τα παλιολάδια και λάρδες. Και τις καταβάζουν και τις τώρα οι όλοι. Πω από πατάτα. Έτσι, εγώ σας λέω ότι μα... Έτσι θα τα χαρανίσει, όπως μόνο γέλνω. Βάλε και μένα στο λάδι. Από την πατάτα, έφτασε μια παρέα 8 γάλλοι και το βρήκα. Ήτανε μόλις από το Μητρά. Και πανέχατε παρέες και δεν υπάρχει και ο κόσμος της Σάχανης. Δεν έχει πατάτα τηγανητή. Θα σε ανεβάσει το αυτό, θα σου φτιάξει η φραστία σου, φτιάξει η φούρνου. Δεν ανάγκη να είναι η μειοσία. Δεν ανάγκη να είναι τηγανητή μόνο. Καλά βράδυ. Δηλαδή τώρα λέμε τώρα ότι... Εσύ όταν πας στα πέρα δεν παίρνεις πατάτες. Όχι. Δεν παραγγέλνω. Εσύ τα παραγγέλνεις. Εγώ τα παραγγέλνω. Δεν λες ότι σου χάρη σε μία πατάτα, δυο. Ναι, όχι. Για να το πεις άλλη φορά θα σε μαχαιρώσω. Εσύ κυρία. Αν το πεις από τότε, θα σε μαχαιρώσω. Εσύ, εσύ τα κάνεις. Από δύο πατάτες. Ναι, εγώ τα κάνω. Και ο νεοκλήσκενε. Βάλε πατάτα. Κοίταξε, η πατάτα είναι... Ο νεοκλήσκενε είναι η κοκακόλα και το πρόβλημα του Έλληνα. Το πρώτο. Α, πάμε κάτω να μας γράψουμε. Είχε ο Ρώσος και φταίδες τρέχει, και μια πατάτα... Εσύ λες πατάτες. Πώς να ξέρεις, πρώτα απ' όλα, λέτε μία πατάτες, ρωτήστε, είναι φρέσκες ή είναι... Κάθε ψυχή. Μαγιάτικες. Όχι, τι είμαι. Εσύ να τέχει πέρα, ρε. Άκου τα νέα. Αυτό έλειπε ο Γιαννόπουλος να προσφέρει κάθε ψυχή. Όχι, δεν μάζε, ρε. Υπογιανισμένη πατάτα. Πόσες φορές έχουμε πάει και έχουμε φάει. Και στο κάστρο του Μπιστρά. Και πόσες φορές έχουμε πάει. Το κάστρο του Μπιστρά έχουμε πάει με 2, 3, 4, 5 χρόνια. Ναι, θα σου πω πόσες φορές έχουμε πάει.